λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φίσας, ένας νεαρός αντιφασίστας μουσικός, δολοφονήθηκε στη γειτονιά του στο κερατσίνι του Πειραιά. Η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης ενέργειας τάγματος εφόδου της χρυσή αυγή. Η ναζιστική οργάνωση αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει 15 έδρες στη Βουλή και έχει ανησυχητικά υψηλή υποστήριξη από την αστυνομία. Η αστυνομία συνέλαβε από αυτοφόρο μόνο τον Γεώργιο Ρουπακιά, και κανέναν άλλον από τους επιτεθέμενους χρυσαυγίτες. Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture κλήθηκε από την οικογένεια του Φίσα και τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής να ερευνήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην δολοφονία. Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου του 2018, η μελέτη και τα συμπεράσματά μας παρουσιάστηκαν στο πρώτο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, όπου δικάζεται η Χρυσή Αυγή. Για την μελέτη αναλύσαμε το υλικό της δικογραφίας, που περιλαμβάνει βίντεο από κοντινέ κάμερε ασφαλεία, από μαγνητοφωνήσει του εσωτερικού συστήματο επικοινωνία τη αστυνομία και του ΕΚΑΒ, καθώ και καταθέσει αυτόπτων μαρτύρων. Μέσω αυτή τη ανάλυση προέκυψε το ακριβέ χρονοδιάγραμμα τη δολοφονία. Η αναγραφόμενη ώρα στα βίντεο από τι κάμερε ασφαλεία ήταν ανακριβή και η σχετική μελέτη τη αστυνομία ανεπαρκή. Έτσι, χρειάστηκε να ορίσουμε εκ νέου τον χρόνο του κάθε βίντεο. Συγχρονίσαμε τα βίντεο παρατηρώντα κινήσει πεζών και οχημάτων που περνούσαν από διαδοχικέ κάμερε. Ύστερα, τοποθετήσαμε τα συνδεδεμένα πλέον βίντεο στο σωστό χρόνο. Αυτό επετεύχθη συγκρίνοντα τα βίντεο με ταχυτικά σήματα τη αστυνομία και του ΕΚΑΒ, κάποια από τα οποία είχαν ακριβή με τα δεδομένα. Συγχρονίσαμε τα ηχητικά αρχεία, ακολουθώντα τη ροή του διαλόγου και ταυτοποιώντα μακρινού ήχου στο βάθο των κλίσεων. Ενώσαμε τον ήχο με την εικόνα, παρατηρώντα την άφηξη του πρώτου ασθενοφόρου που έφτασε στη σκηνή. Καπάς 206 Για εμάς έχει παραλυθεί το άτομο, το 206 Μόλις προσήλθε ο θαυμός Το συγχρονισμένο οπτικό ακουστικό υλικό μας επέτρεψε να εξετάσουμε τη τηλεφωνια στιγμή προς στιγμή. Έτσι, αναλύσαμε τις κινήσεις του θύματος, των δραστών και της αστινομίας. Εντοπίσαμε την ομαδική άφηξη του ρουπακιά και του τάγματο εφόδου της Χρυσή Αυγή με μοτοσυκλέτε και αυτοκίνητα. Τέλο, αναλύσαμε το βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονία του Παύλου σε χαμηλή ανάλυση στο βάθο της εικόνα. Εκεί, μπροστά στο σημείο τη δολοφονία, παρατηρήσαμε φιγούρε με μαύρα ρούχα και λευκά κράνη που ταιριάζουν στην περιγραφή των αστυνομικών τη ομάδα η εξέταση του υλικού μα επέτρεψε να ορίσουμε το ακριβές χρονικό πλαίσιο τη δολοφονία και να ακούσουμε τι ηχητικέ διαβιβάσει τη αστυνομία κατά το διάστημα αυτό. Εδώ από κερατή, τη στρατά, υπάρχει και υπάρχει να υπάρχει 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 Αυτά τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν την οργανωμένη φύση της επίθεσης αλλά και γύρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την αποτυχία των ομάδων βία να αποτρέψουν τη δολοφονία. Γιατί οι αστυνομικοί είπαν ψέματα στι καταθέσει του σχετικά με την ώρα αφήξή τους και τι κινήσει τους πριν τη δολοφονία. Και γιατί, παρά την εγκύτητά του, δεν επιχείρησαν να σταματήσουν την επίθεση των χρυσαυγητών και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.